πολλοί εργαζόμενους μόνο και μόνο γιατί εναντιώνονται στα σχέδια τους. Το ίδιο βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη με την Παλαματίνα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας, παίζοντας τον ρόλο το μπράβο της εργοδοσίας, κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Βαράνε εργάτες που προασπίζονται τη δουλειά τους και τα συμφέροντά τους. Έτσι και εμείς εδώ πέρα δεν θα αφήσουμε κανένα εργαζόμενο που να μην συμπαρασταθούμε σε αυτή την ενιαία επίθεση που δέχεται η τάξη μας, και με ενιαίο τρόπο θα δώσουμε την απάντηση. Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράσταση ενάντια στην εκδικητική απόλυση του Προέδρου του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτη. Το ταξικό εργατικό κίνημα έχει πολύ μεγάλη πείρα και δεν λύγησε μπροστά σε απολύσεις, δεν λύγησε μπροστά σε αντεργατικούς νόμους, δεν λύγησε μπροστά σε αποφάσεις δικαστηρίων. Γιατί όπλο μας ήταν και είναι η οργάνωση και η πάλη των συνδικάτων. Εδώ από αυτό το βήμα εμείς σαν κλαδικό σωματείο τροφίμων δηλώνουμε ότι θα είμαστε απερίσπαστα κοντά στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά και στο συνδικάτο τύπου, και θα είμαστε μαζί τους οποιαδήποτε ενέργεια. Να εκφράσουμε από εδώ, από αυτό το βήμα, εδώ από το προστάτη Υπουργείο Εργασίας και την αλληλεγγύη μας για τους συνάδελφους εργαζόμενους στη Παλαματίνα, που η κυβέρνηση πληρώνοντας με το αίμα του λαού τα ΜΑΤ χθες επέβαλε τον νόμο της, δηλαδή τον νόμο της τρομοκρατίας, για τον οποίο αυτόν πληρώνει τη κυβέρνηση η αστική τάξη. Απευθύνουμε τον αγωνιστικό χαιρετισμό στο κλαδικό συνδικάτο Τύπου και Χάρτου. Η υπόθεση με την απόλυση των συναδέλφων και συγκεκριμένα του Προέδρου του Σωματείου, του συναδέλφου Φωτόπουλου, είναι μια προσπάθεια από τη μεριά της συγκεκριμένης εργοδοσίας αλλά και από τους εργοδότες του κλάδου να απαλλαγούν από πρωτοπόρους συνδικαλιστές, από αγωνιστές οι οποίοι μπαίνουν μπροστά και διεκδικούν για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή η επίθεση στον πρόσωπο του Προέδρου είναι επίθεση και είναι γεγονός κλιμάκωσης της επίθεσης από μεριά της εργοδοσίας απέναντι στους εργαζόμενους. Είναι ζήτημα τιμής να μην περάσει η απόλυση, να πάρει πίσω η απόλυση του Προέδρου του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου και να δώσει όθηση στους αγώνες των εργαζομένων, στο συγκεκριμένο κλάδο αλλά και στους υπόλοιπους. Καλή συνέχεια.